Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Τον τελευταίο καιρό προσπάθησα πάρα πολύ για να ικανοποιήσω τις επιθυμίες σας που μου ζητούσατε επίμονα Πάρη Τσοκαρίδη. Δυσκολεύτηκα μπορώ να πω, αλλά είναι γεγονός, τον έχω μαζί μου. Καλησπέρα Πάρη. Καλησπέρα, γεια σας φίλες. Φίλες έχουμε. Φίλες. Φίλοι μόνο. Φίλες να θες. Κυρίως φίλες. Φίλες και φίλοι. Εδώ να πούμε ότι ο Κογκίτος ψεύδεται. Όταν λέει ότι δούλεψε πολύ, ήταν ένα μήνυμα που κοιμόμουν και το δεύτερο που το είδα όταν ξύπνησα. Αυτό είναι το δούλεψα πολύ. Αλλά τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος έψαχνε να ακούσει λίγο Πάρη Τσοκαρίδη. Αυτό είναι που μετράει. Και θα σας τον φέρουμε στα καλύτερά του. Γιατί θα μιλήσουμε για στρατηγική. Πάνω σε φάση που έτσι δεν το προλαβαίνουμε να τα πεταψηφία πετάγονται από εδώ και από εκεί. Θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά από βίντεο, τα οποία θα είναι βίντεο στρατηγικής και θα βλέπουμε μια συγκεκριμένη πάσα κάθε φορά η οποία ήταν σημαντική για μένα. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας και περιμένω οπωσδήποτε το feedback σας για το αν σας αρέσουν αυτού του είδους τα βίντεο, για να τα συνεχίσουμε ή όχι και να κρατήσουμε ή όχι το Πάρη Τσοκαρίδη. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ, θέλετε ή όχι Πάρη Τσοκαρίδη να είναι στα βίντεό μας. Μήπως θέλετε να φύγω εγώ και να είναι μόνο ο Πάρης, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η προοπτική, ό,τι θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος αυτός είναι μια μέρα να σε εκφρονήσω επιτέλους και να πάρω όλα τα κανάλια όπως τα έχεις με τους 100 subscribers πλέον. 100 subscribers, φίλε, σε παρακαλώ. Τώρα εδώ πέρα έχουμε δουλέψει μήνες ολόκληρους που παλεύουμε για να τους μαζέψουμε. Δεν μπορείς έτσι να τους πάρεις ξαφνικά. Και να πω ότι σήμερα έκανα την εγγραφή μου και ήταν 125. Να τα λέμε όλα έτσι. 125, ναι. Τσούκου τσούκου, το νούμερο αυτό δεν έχει ταβάνι. Δεν ξέρω τι σημαίνει, τι γίνεται. Λοιπόν. Ναι, 125 subscribers, αλλά εμείς είναι κάτι Abu Dhabi, αλλά χάπα παπά. Καλύτερα φτιάξε λίγο το προγραμματάκι που έχεις, γιατί προδίδεσαι. Φαίνεται ότι είναι όλοι είναι ποτάκια. Φαίνεται τώρα Μαρία Εμμανουέλα είναι η μία, κάτι Κορνιλία η άλλη, κάτι περίεργα εδώ. Είμαι πολύ τυχερός που δεν βλέπει τα βίντεο στη γυναίκα μου, γιατί τώρα θα έχω προβλήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε λίγο στην στρατηγική μας. Θα ξεκινήσουμε με την πάσα μας, την οποία πιάνουμε δεκάρια under the gun. Θα κάνουμε το κλασικό min race και κάτι παραπάνω από min race. Στο τραπέζι μας, όπως βλέπετε, παίζουμε αρκετά deep. Το μικρότερο stack είναι ο player 2 που έχει σχεδόν 20 big blinds. Ο πολύ γνωστός παίκτης player 2, το ξέρεις. Σε όλα τα μπούμ το συναντά αυτό. Και δες τώρα διαβολική σύμπτωση. Έχει τύχει στο τραπέζι μας, παίζει player 2, player 3, player 5, player 6. Τι γίνεται, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί. Πώς και μόνο ένας Γκογκίτος να ξεχωρίζει εκεί μέσα στο πλήθος. Έτσι, έτσι. Θα σου πω ένα πράγμα. Οι ξανθιές αναλύουν πόκερ. Κάνουμε raise under the gun. Οι αντιπαλοί μας οι επόμενοι κάνουν fold. Και φτάνουμε μέχρι το Big Blind, στο οποίο Big Blind κάθεται ένας γνωστός reg, ο 10-8 of Diamonds, TAF 8 of Diamonds, όσοι ασχολείστε θα τον γνωρίζετε. Αυτό το σημείο, διακόπτω, να πούμε ότι κανονικά θα δουλεύαμε την πάσα με tracker, απλά είχαμε ένα θέμα, δεν μπορέσαμε να το αξιοποιήσουμε, θα μας βοηθούσε αρκετά το tracker. Και δεύτερον, ο 10-8 of Diamonds, θα αναφέρουμε λίγα στοιχεία, καθώς φανταζόμαι, αρκετοί το ξέρουν, αλλά πιο πολύ όχι. Ένας παίκτης του Άμπι 34, αρκετά επιθετικός, με 1,5 εκατομμύριο prizes, κάτι σε 20% ROI νομίζω, κάτι τέτοιο, και ξεκινάμε την πάσα με 69 blinds, το να φέρουμε και αυτό. Ωραία, 69, αλήθεια τώρα. Σε χάλασα λίγο, ε. Με χάωσες λίγο. Πότε, την έκανες από πριν την πράξη, έχεις κονακή. Όχι, το έχω εδώ δίπλα και υπολογίζω το τι παίζει. Α, ωραία, καλή φάση, okay. Λοιπόν, και ο Tenet of Diamonds, όπως είπαμε, μας κάνει το defend από τον big blind. Το flop έρχεται άσο-άσο ντάμα, ο αντίπαλος μας κάνει check και εκείνη τη στιγμή η πρώτη μου σκέψη είναι ότι με όλο μου το range θα έκανα check back και άσο να είχα και ντάμες να είχα και οτιδήποτε φύλλο και κρατούσα θα έκανα, ακόμη και total bluff να είχα στα χέρια μου κάτι στην 5-6 shooting πάλι check θα έκανα, δεν είχα κανένα λόγο να ποντάρω σε αυτό, ίσως με το 5-6 shooting να είχα λόγο να ποντάρω, αλλά τέλος πάντων με το μεγαλύτερο κομμάτι του range μου θα έκανα, check back κι εγώ. Και αυτό είναι το μου που κάνω στο flop. Στο turn έρχεται ένας ρίγας και ο αντίπαλος μας ποντάρει ένα σχετικά μεγάλο ποντάρισμα στα 2 τρίτα του pot. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα στο δικό μου το φτωχό μυαλό ότι είναι δύσκολο να έχει άσο λόγω του sizing που κάνει. Επομένως, αν είχα άσο σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή θα έκανα αυτό το play, δηλαδή θα έκανα check στο flop και θα έκανα η bet ή raise στο turn και επέλεξα να πάρω αυτό το line κάνοντας raise με τη λογική του ότι θα τον διώξω από κάτι του στυλ αν έχει ντάμα ή ρίγα στα χέρια του. Ο αντίπαλος μας κάνει call,
Στο River έχετε το 4, το οποίο είναι πλήρως αδιάφορο. Θα κάνει check και σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και έχω πάρει αυτό το line, θεωρώ αδύνατο να έχει ακολουθήσει μέχρι το River χωρίς να έχει showdown value. Άρα είναι αδύνατο να κερδίσω την παρτίδα με checkback. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να το βάλω lean, με την ελπίδα ότι θα πετούσε κάτι σε ντάμα ή σε ρίγα. Τελικά έκανε call. Το τραπέζι ξεκαρδίστηκε τα γέλια. Γεια στον ντάμα. Με φούλα από το flop. Με εξευτέλισε ο λιγοντή. Και έδωσα το σημείο. Θα ακούσουμε. Αποφάσισε ένα τζογάρι με σεκόνα το φίλο. Ναι, ναι, ναι. Είπε, δεν φοβήθηκε το ασορίγα. Σου λέει, κάτσε ρε φιλάτε, δεν κάνω ρίζ. Γιατί να μην έχω ασορίγα. Και σε αυτό και αυτοί σημείο, βγάζουν λεφτά τώρα, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά. Έλατε. Τι profit έχει ο τύπος, τι prizes. Τώρα μόλις το άνοιξα, ένα 200 περίπου σε δολάρια. 200.000. 200.000. Ναι. Ωραία. Σε 30.000 games. Καλή φάση. Σιγά τον πέφτει. Λοιπόν. Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε την άποψη του Πάρη για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την παρτίδα. Δικό σου. Okay, λοιπόν, μπορούμε να το γυρίσουμε λίγο στην αρχή. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ας βάλουμε την μπάσα να παίξει. Οκ, okay, όπως είπαμε, ξεκινάμε 69 blind, standard open UTG σε 7 τραπέζι και 9 να ήταν. Αυτό το κάνω σωστά, ε. Αυτό μου αρέσει. θα επέλεγα ένα άλλο sizing. Δεν έπεσε στην παγίδα του 3 επί και του 4 επί. Αυτό είναι το σημαντικό από εκεί. Είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Μας κάνει defend of the Nate of Diamonds. Θα βόλευε το tracker να δούμε περίπου τι defendάρει, πόσο συχνά. Αλλά θεωρώντας ότι παίζει απέναντί σου που δεν είσαι reg και είναι ένα τουρνά που είναι κάτω από τα stakes του, θεωρούμε ότι θα παίξει λίγο πιο loose για να μπορέσει να βρει κάποια spots. Άρα θεωρούμε αρκετά wide το defend range του. Στο flop check. Άσο ντάμα. Μίλησες για checkback. Η ουσία που κάνουμε checkback ποια είναι. Καταρχάς δεν έχουμε και πολλά να προστατευτούμε σε αυτό το board. Δηλαδή, αν είμαστε πίσω, είμαστε πολύ πίσω. Αν είμαστε μπροστά, μάλλον είμαστε αρκετά μπροστά. Μπλοκάρουμε και χέρια από τα straight draws του. Και συν ότι όποια overcard έρθει στο turn, ταυτόχρονα μας δίνει και ένα γκάτσο όταν βγει overcard. Αλλά στην ουσία, τι κάνουμε check. Και αυτό είναι, γιατί κάνουμε check, και είναι λίγο πιο γενικό, μπορούμε να το κρατήσουμε. Για να κάνουμε protect όλο το range μας. Δηλαδή, όταν κάνουμε checkback τον άσο και τα δεκάρια. Εντάξει, το 5-6 shooting είναι λίγο weak για να το κάνουμε checkback. Αλλά δεν διαφέρει και πολύ από ένα 8-9 shooting, τέλος πάντων. Είναι να κάνουμε protect το range μας. Έτσι δεν γινόμαστε τόσο συχνά bluff στο turn. Γιατί αν κάνουμε checkback τον άσο, κάνουμε checkback τις ντάμες, κάνουμε checkback και τα εννιάρια, αυτόματα όταν κάνουμε checkback σε ένα κλειδωμένο board, δεν είναι και πολύ εύκολο άλλο να βγει με μπλόφα. Αν πάντα συμπετάρουμε τα δυνατά μας χέρια και κάνουμε checkback τα δύναμα, γινόμαστε εύκολα outplay. Okay. Οπότε συμφωνώ με το checkback για όλους αυτούς τους λόγους. Τη μισή παρτίδα δηλαδή την έχω παίξει σωστά μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Το δύσκολο κομμάτι μέχρι εδώ το παίξω σωστά. Η αλήθεια είναι γενικά ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος νομίζω για να μπορέσεις να αρχίσεις να μελετάς λίγο και να βελτιώνεις το παιχνίδι σου. Δηλαδή να χωρίζεις επίμαχες πάσες σε parts και να βλέπεις λίγο πολύ τι έχεις κάνει σωστά, τι έχεις κάνει λάθος. Δηλαδή μην τα βλέπεις όλα σαν ένα χάος στο μυαλό σου ότι ξέρω εγώ έχω αυτό το φύλλο και πώς θα το παίξω από την αρχή και μπερδεύεσαι. Είναι σχετικά βήματα. Είναι pre-flop, είναι στο flop, είναι στο turn, είναι στο river. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να αναλύσεις, να δεις που είσαι σωστός, που όχι, για να μπορέσεις να βελτιώσεις το παιχνίδι σου. Έτσι, πιο εύκολα βρίσκουμε και τα λάθη μας, ναι. Πολύ ωραία. Στο turn έρχεται ο ρίγας και ο φίλος μας κάνει lead. Κάτι σε 70% του pot και αποφασίζουμε να πάμε για το παράσιμο. Λοιπόν, το sizing του καταρχάς πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Δηλαδή, τι γίνεται, αν έχει ένα πιο weak χέρι, όπως ας πούμε ντάμα βαλέ, ρίγα 10, μπλοκάρουμε το ρίγα 10, ρίγα 5 suited και αποφασίζει να λιντάρει, δεν θα πάει για αυτό το sizing. Το sizing του είναι πολύ μεγάλο. Είναι σχετικά, αν μπορούμε να το πούμε, polarized. Polarized σημαίνει το χωρίζουμε σε είτε bluffs είτε πολύ δυνατά value range του. Mm-hmm. Αν θεωρήσουμε ότι είναι value range, ας πάρουμε αυτή την περίπτωση, το πιο αδύναμο από τα value range του είναι ένα ρίγα βαλέ. Ρίγα 10, το ρίγα 10 long term δεν θα το έχει μακροπρόθεσμα γιατί έχουμε εμείς τα δεκάρια. Και δίνουμε το ρίγα βαλέ γιατί έχει και ένα γκάτσο, τραβάει κάτι το οποίο βελτιώνει το χέρι του. Και κάποιες φορές θα έχει και βαλέ 10 με αυτό το sizing, απλά μπλοκάρουμε τα δεκάρια, πάλι δεν του δίνουμε μεγάλο range. Άρα ποιο είναι το value range του, είναι η άση, κάποιες φορές ρίγα βαλέ και τα fulls που είναι λίγα, τα fulls είναι η αλήθεια. Δεν περιμένουμε να μας κάνει defend με monster pair ούτε με άσο ντάμα
Ασορίγα ίσως λίγες φορές. Οπότε είναι πολύ narrow το value bet range του. Πολύ μικρό, πολύ στενό. Είναι ασοχή και κέντες. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά δεν τον βλέπω τον 10-8 of Diamonds σε ένα τουρνουά το οποίο σίγουρα έχει edge. 100% αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο τρέγκα από αυτό στο τραπέζι σε 5,5 τουρνουά Κυριακής. Στους τελευταίους 30 που ήμασταν, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο. Ναι, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Ήταν αυτό και μετά ήμουν εγώ. Έτσι. Αυτή ήταν η φυσιολογική. Είστε εσείς δίπλα-δίπλα και μετά είναι ο player 1 που πραγματικά δεν υπάρχει ο player 1. Είναι, πολύ είναι αγιά σου τελείως. Έτσι. Επομένως θεωρούμε ότι είναι συνήθως ένα value range του εδώ πέρα, ένα value bet range και είναι πολύ σκληρό το value bet range του. Δηλαδή δεν είναι χέρι το οποίο εύκολα μπορούμε να το βάλουμε σε δοκιμασία. Επομένως το να κάνουμε raise εδώ, τι γίνεται τώρα, είναι λίγο αντίστροφο. Ας σκεφτούμε λίγο όλα τα δυνατά μας χέρια που κάνουν check back το flop. Είτε είναι άσο ντάμα, ριγάδες, άσο ρίγα ή και άσο 5 suited. Δεν πάνε με raise το turn. Στην ουσία κάνουν flat. Ακόμα και κέντα, αν έχουμε τσεκάρει το βαλέ 10, πάμε για flat. Στην ουσία, αν κάνουμε raise εδώ, τι γίνεται. Κρατάμε τα χέρια που μας κερδίζουν μέσα και πετάει όλα αυτά που ήδη κερδίζουμε. Επομένως, δεν υπάρχει στην ουσία κανένα χέρι δικό μας που να κάνει raise για value εδώ πέρα. Το ότι δεν έχει flush draw κάτω κάνει ακόμα πιο δύσκολη την περίπτωση να έχει bluff, προφανώς. Mm-hmm. Ούτε καν σαν semi-bluff δηλαδή δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άρισμα πλέον με βάση board. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, αν πρέπει να έχει κάποιες semi-bluff κάποιες φορές, γιατί δεν γίνεται πάντα να είναι value bet, είναι κάποια gutshots. Και έχουμε και κακό χέρι για τα gutshots. Δηλαδή μπλοκάρουμε και κάποια gutshots. Δηλαδή ναι. Πρέπει να είναι το βαλέ 9, βαλέ 8 η μπλόφα του. Που αποφασίζει να πάει για bet-bet. Ναι. Δηλαδή κάποιες φορές εδώ είναι καλύτερα να κρατάμε οχτάρια και να πάμε για hero call παρά δεκάρια. Δεν λέω οχτάρια να πάμε για hero call ποτέ. Mm-hmm. Είναι αυτοκτονία νομίζω. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Ότι μπλοκάρουμε και χέρια τα οποία τα πάει για μπλόφα. Mm-hmm. Επομένως. Με λίγα λόγια δηλαδή, στο τέλος, ας πούμε, ποια πιστεύεις ότι θα ήταν η ενδεικτική κίνηση, να το πούμε έτσι. Με λίγα λόγια πιστεύω ότι οι σπίνες είναι το παιχνίδι που σου ταιριάζει. Κόψτε όλα παράτατα, κάνω το μάγκρο σου. Αστειεύομαι προφανώς, αστειεύομαι. Όλοι κάνουν λάθη και κάνουν και χειρότερα λάθη από αυτά. Ναι, μπορείς να μου ξανακάνεις την ερώτηση. Ποιο πιστεύεις ότι θα ήταν το optimal line στο turn, ας πούμε, εδώ πέρα, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε call ένα street. Γιατί ναι μεν, αυτό που ανέφερα πριν ότι είναι μάλλον value bet και είμαστε αρκετά πίσω από το value bet του. Στην ουσία τραβάμε 6 outs για να βελτιώσουμε το χέρι μας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μάλλον μας κάνουν και τα 6 outs. Μόνο αν έχει άσο βαλέ ή άσο ντάμα κάποιες φορές. Τέλος πάντων, έχει λίγα fulls σε βαλέ. Τραβάμε 6 outs. Απλά είναι πολύ weak να κάνουμε πάσο απευθείας. Καθώς γυρνάμε πάλι στην αρχή και λέμε για protection του range. Πρέπει να κάνουμε ένα call με τα δεκάρια για να προστατέψουμε το range μας. Είναι από τα χειρότερα χέρια που θα κάνουμε call ένα street, αλλά πρέπει να προστατευτούμε. Να πω λίγο κάτι που σκέφτομαι τώρα που το λες αυτό. Ναι. Ότι σκέφτομαι το ενδεχόμενο του open fold εδώ στο turn. Από ποια άποψη, ότι αν αυτός μπλοφάρει, στεγνή μπλόφα, του στυλ κάτι ας πούμε, όπως λες με βαλέ 8 ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα βαρέσει ένα bet ας πούμε, στο turn και μετά στο river θα σταματήσει. Και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε call σε δύο bet. Αν έχει value, οποιοδήποτε είδους value, ακόμη αν έχει και απλό showdown value, του στείλει κάτι σε ντάμα, ας πούμε, σε ρίγα και αποφάσισε να το κάνει protect με αυτόν τον τρόπο, εμείς στο river θα κάνουμε πάλι check back. Άρα στην ουσία πάλι θα χάσουμε τα λεφτά που θα τοποθετήσουμε σε αυτό το σημείο στο pot. Άρα μήπως τελικά το open fold σε αυτό το σημείο είναι η καλύτερη επιλογή. Σίγουρα είναι πλάσιβη το να κάνουμε open fold, πλάσιβη, νομίζω είναι πλάσιβη. Γιατί στην ουσία είναι αυτό που λες ότι ακόμα και τις μπλόφες του θα τις πάει για ένα ακόμα street, δεν θα παρατήσει ποτέ την πάσα εδώ με βάλε high. Αλλά τι γίνεται. Αν εμείς πετάμε έτσι αβία στα δεκάρια, κάθε φορά που του κάνουμε call στο turn, θα ξέρει αυτός ότι έχουμε cold river. Επομένως ναι. Πρέπει να έχουμε το range μας κάποιες φορές, να είναι check back, call ένα street, πάσο river, ώστε να μπορούμε να κρατάμε για κάποια monster στο range μας. Δηλαδή αν εδώ έχουμε άσο ντάμα, άσο ρίγα, πάρουμε το top top. Αν έχουμε άσο ρίγα, δουλέψουμε ένα check back το flop, το οποίο είναι λογικό. Mm-hmm. Στο turn θα κάνουμε call. Δεν θα πάμε για raise. Σωστό. Επομένως, όταν κάνουμε call στο turn, πρέπει να έχουμε για κάποια passo river για να παίρνουμε τις μπλόφες μέσα. Αλλιώς παίζουμε με ανοιχτά τα φύλλα και μπορεί ένας καλός ρεκ να μας διαβάσει. Ναι, σωστό. Γι' αυτό μιλάμε για protection του range. Κάνουμε call ακόμα και αν μάλλον χάνουμε για να προστατέψουμε όλο το άλλο range που θα έχουμε άλλες φορές. Τέλεια. Άρα στην ουσία νομίζω ότι βάσει αυτών των σκεπτικών δεν έχει νόημα καν να συζητήσουμε για το river γιατί. Τα moves που θεωρούμε πιο σωστά είναι είτε flat στο turn είτε fold, οπότε
από τη στιγμή που εγώ έκανα raise, δηλαδή στο τέλο, δεν νομίζω ότι στο River έχει νόημα να συζητήσουμε το αν θα κάναμε show ή όχι. Ωστόσο, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και με αυτό το line που πήρα, δεν είναι κακό πολλές φορές να παραδέχεσαι ότι έχασες. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει και αυτό, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχασες την πάσα. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι σε εκείνη τη φάση αποκλείεται αν κάνοντας check να πάρω την πάσα στο River. Επομένως, σκέφτηκα ότι θα τον βάλω lean, ας πούμε, για να μήπως και τον κάνω να πετάξει κάποια ντάμα ή κάποιο ρίγα, ξέρω εγώ. Ή ακόμη και κάποιο weak άσο, ας πούμε, που εντάξει, είναι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά ίσως μερικές φορές δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι χάσαμε. Βέβαια, αν είχα την ικανότητα να παραδεχτώ ότι έχασα σε αυτό το σημείο, δεν θα είχα κάνει και αυτό το play από το turn, έτσι. Δηλαδή, λίγο, πάνε και λίγο αλυσίδα αυτά, ας πούμε, οι αποφάσεις που παίρνεις και αναλογικά και με τις γνώσεις που έχεις. Τέλος πάντων. Όσον αφορά το river που είπες, σίγουρα είναι σωστό κάποιες φορές να καταλαβαίνουμε ότι η πάσα πάει στραβά. Τα δύο λάθη δεν διορθώνουν το ένα λάθος. Σωστό. Οπότε ναι, σίγουρα μπορούμε να πάμε για give up και να πούμε ότι τέλος πάντων από το να κάνουμε το χείριστο, ας κάνουμε απλά το κακό. Εδώ, αν κάποιο χέρι μπορούμε να βάλουμε σε πραγματική δοκιμασία, είναι το ρίγα βαλέ, που θα μπορούσε θεωρητικά να λιντάρει το turn έστω και δυνατά για να πάει check river. Οπότε αντί να πάει για δύο streets με το ρίγα, bet fold το river, bet το turn και bet fold το river, να πάει για ένα δυνατό στο turn με σκοπό να πάει check το river. Οπότε ένα χέρι το οποίο βάζουμε σε δοκιμασία είναι ο ρίγας και πρέπει να είναι και ρίγας που τραβάει κάτι για να βελτιωθεί. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να έχει ρίγα 5 αφού έκανε call το turn στο raise μας. Άρα πρέπει να είναι ρίγα βαλέ, ρίγα 10. Μπλοκάρουμε το 10, μένουμε στο ρίγα βαλέ. Θα είναι λίγες φορές. Όσον αφορά για τον άσο που είπες, είναι τόσο περίεργα παιγμένο το χέρι από σένα που ένα άσο 2, άσο 3 suited είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα, ότι αν είχε ας πούμε άσο 5 suited, τι θα έκανε σε αυτό το σημείο αυτό. Νομίζω είναι face-up το χέρι, time, ας πούμε. Θα κόλλαρε. Δεν είναι face-up, γιατί τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν, λέμε εμείς εδώ με κρύο αίμα πολύ εύκολα ότι όλα μας τα χέρια κάνουν flat το turn, τα δυνατά μας χέρια και πάμε παρακάτω. Αλλά δεν μπορείς κάθε φορά να ξέρεις απέναντί σου ότι το σκέφτεται αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πανικοβληθεί ένας παίκτης μας στο 9 UTG και να πει: Ωπα, άμα βγάλει ένα βαλέ, ένα 10, τι κάνουμε, και πάει για raise. Και να κάθεται ο άλλος με το άσο 3, άσο 4, τέλος πάντων, και να έχει θέμα. Απλά το πρόβλημα είναι ότι με αυτό το board όλοι οι άσες πλητάρουν. Ναι, σωστό. Στην ουσία χάνει μόνο από άσο ντάμα, άσο ρίγα. Άρα δεν μπορεί να πετάξει το top του range του, θα φτάσει εδώ και θα είναι ο άσος. Ναι. Ίσως σε κάποια άλλα boards, ίσως επειδή είναι deep το τουρνουά και είναι εύκολο τουρνουά, να πήγαινε για hero fold. Αν και πάλι το θεωρώ δύσκολο να πετάξει trips. Ισχύει. Αλλά επειδή ο άσος εδώ είναι split, χάνει μόνο από πολύ συγκεκριμένα combos, δεν νομίζω να το πετάξει. Αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το χέρι που θέλαμε να αναλύσουμε. Πέραν αυτών που είπαμε, επίσης μπορείτε, αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη ή οτιδήποτε, να σχολιάσετε την παρτίδα και να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν σωστό. Μπορεί να θεωρείτε ότι ο Πάρης μας είναι παρούφες. Να το ξέρουμε και αυτό, να μας το πείτε, να ξέρουμε τι γίνεται. Ισχύει. Καλοδεχούμενη όποια κριτική, και είναι θετική ή αρνητική. Καλοδεχούμενη. Πολύ ωραία. Πολύ καλό αυτό. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αυτή ήταν η φωνή του Πάρη Τσοκαρίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Τα μούτρα τα κρατήσαμε λίγο κρυφά, γιατί είπαμε είμαστε αντιτουριστική φάτσα. Κάνω μόνο για ραδιόφωνο, δεν κάνω για τηλεόραση. Εντάξει, αυτά τσούκου τσούκου θα τα βγάλουμε προς τα έξω. Πρώτα η φωνή, μετά να δούμε τι γίνεται, πώς πάει το πράγμα και μπορεί να σε βγάλουμε και ολόσωμη μετά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μια μεγάλη εικόνα εσένα και ένα μικρό παραθυράκι κάτω. Έγινε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι το παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να μας το πείτε για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε. Για χαρά, καλή συνέχεια.